Παιδιά, όπως είπαμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Όχι λάθη. Συγκεντρωμένη. Μιμή μου, ήρθες κιόλας. Πω, τι επαγγελματίας. Και τόσο νωρίτερα. Εγώ δεν άργησα. Τι ώρα κιόλας είχαμε ραντεβού? 11. Τι ώρα είναι τώρα? Παρατέταρτο. 12. Όχι. 12. Α, ναι, ξέρεις το... Ποιο? Δεν σου είπε κανείς ότι άλλαξε η ώρα. Τη γυναίκα σου, το παιδί σου, κάποιος. Όλοι ξέρουν ότι μπήκε η θερινή ώρα. Έχεις δίκιο. Χίλια συγγνώμη, μιμή μου. Καλώς ήρθες, μιμή μου. Πόσο χαίρομαι που ήρθες. Καιρό έχουμε να ειδωθούμε στο θέατρο. Τη Σμύρνη. Τι φοράς, καλέ. Τι. Το κοστούμι της Σμύρνης. Της Σμύρνης μου, της αγαπημένης. Για να σε τιμήσω. Δεν έχει κάθε μέρα το αφεντικό μου στην εκπομπή. Εντάξει, ναι, εντάξει. Και εγώ χαίρομαι που ήρθα. Ωραία. Να καθίσουμε. Ναι, καθίσαμε. Πού να καθίσουμε, δηλαδή. Όχι, εννοώ να καθίσουμε. Δεν κατάλαβα αυτό το νόημα. Τι θες να πεις, να πάω εγώ εκεί? Όχι βέβαια. Αυτό είναι το καλό μου το προφίλ. Γιατί δεν πάω από εκεί. Επειδή έλεγα ότι είναι και το δικό μου το καλό το προφίλ από εδώ. Ωραία. Πάω λοιπόν εγώ. Τι σημασία. Άλλωστε έχουμε τα προφίλ. Ειδικά σε άντρα. Ο άντρας είναι άνετος. Σημασία έχει ότι σήμερα είσαι εδώ. Μαζί μας. Και για μένα αυτό έχει σημασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενα πώς και πώς να έρθω στην εκπομπή. Κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή με το Βασιλικό που τίζεται και η γάστρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μια μεγάλη ντάμα του ελληνικού θεάτρου. Μια κυρία με κάπα κεφαλαίο. Τον μύθο που κρύβεται πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε και μερικοί από εμάς που ήμασταν και τυχεροί, παίξαμε κιόλας. Είσαι πάρα πολύ γοητευτικός κρατήρα, πρέπει να σου πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου, σε ευχαριστώ. Εγώ για σένα, βλέπεις. Όλα για το αφεντικό. Κυρίες και κύριοι, η αμίμητη Μιμή Νταλίση. Καλώς ήρθες, Μιμή μου. Κρατέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.